In Business News. Η εταιρεία AI Μοτοκίνηση, σε συνεργασία με τα γραφεία της Πόρσας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, έδωσαν την ευκαιρία σε επιλεγμένους εκπροσώπους του τύπου και πελάτες να οδηγήσουν και να γνωρίζουν από κοντά τα νέα μοντέλα της τριλικής φίρμας. Η 991 Turbo S Coupé, Panamera SE Hybrid, Cayenne Turbo S και 911 δεύτερης γενιάς C2S Caprio ήρθαν στην Κύπρο για τις εκδηλώσεις του Porsche Road Tour 2016 που πραγματοποιήθηκαν το μήνα Ιούλιο. Στην Κύπρο έφτασε και ο ειδικός εκπαιδευτής Γιούκα Χονγκοβαόρη από την Porsche, ο οποίος έδωσε συμβουλές σωστής και ασφαλούς οδήγησης που είχαν σαν στόχο την ανάδειξη των ειδικών χαρακτηριστικών και της δυναμικότητας των μοντέλων αυτών. Βοηθός του στην όλη προσπάθειά του, ο γνωστός οδηγός αγώνων, ευτύχιος Έλληνας. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν την Παρασκευή 1η Ιουλίου, όπου σε συνεργασία με τη Μαρίνα του ξενοδοχείου Saint Raphael στη Λεμεσό έδωσαν την ευκαιρία σε επιλεγμένους πελάτες να οδηγήσουν τα αυτοκίνητα της επιλογής τους. Το Σάββατο 2 Ιουλίου, οι υποψήφοι πελάτες της Porsche είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τις δυνατότητες των μοντέλων της γερμανικής φίρμας στην πίστα στο χωριό Άχνα. Την Κυριακή 3 Ιουλίου, το πρόγραμμα συμπεριλάμβανε στατική παρουσίαση των μοντέλων της Porsche στις κήπους του ξενοδοχείου Hilton στη Λευκοσία. Η 3η 5η Ιουλίου ήταν αφιερωμένη στους δημοσιογράφους του ειδικού τύπου. Τα αυτοκίνητα της Porsche ξεκίνησαν από τους εκθεσιακούς χώρους της AI Μοτοκίνηση στη Λευκοσία, με τους δημοσιογράφους να οδηγούν ένα LAX μοντέλα όπως την 991 Turbo S Coupé, Panamera SE Hybrid, Cayenne Turbo S και την 911 δεύτερης γενιάς C2S Caprio. Η επόμενη μέρα ήταν αφιερωμένη στα μέλη του Porsche Club. Οδηγήσαν τα δικά τους αυτοκίνητα μέχρι την Ασίνου, όπου ακολούθησε μεσημεριανό. Εκεί είχαν την ευκαιρία να οδηγήσουν τα καινούργια μοντέλα της εταιρείας, πάντα από την καθοδήγηση του εκπαιδευτή Γιούκα Χονγκοβαόρη αλλά και του ευτύχιου Έλληνα. Το Porsche Road Tour έληξε την Παρασκευή 8 Ιουλίου, μέρα αφιερωμένη αποκλειστικά για τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, με μια διαδρομή από τη Λεμεσό στη Πέτρα του Ρωμιού, στο Όμοδος για γεύμα και επιστροφή στη Λεμεσό.